απευθεία σύνδεση με το λιμάνι του Ηρακλείου. Εκείνο διευθύνων σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, ο κύριο Απόλλων Φιλιππή. Κύριε Φιλιππή, καλησπέρα σα. Και είναι μία είδηση, είναι ένα γεγονό που πραγματικά έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία τη πόλη του Ηρακλείου όσον αφορά τον πρωινό ή απογευματινό περίπατο. Επειδή τυχάνει αρκετά συχνά να βρίσκομαι και εγώ στη συγκεκριμένη περιοχή, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί βρίσκονται άνθρωποι κάθε ηλικίας. Άρα, θέλω να ξεκινήσω καταρχήν με ένα δικό σας σχόλιο για αυτό το περιστατικό. Σήμερα, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στον άτυχο Πέτρο, όμως εκεί καθημερινά περπατάνε άνθρωποι κάθε ηλικίας. Ναι. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είναι όπως τα περιγράψατε, είναι μια απίστευτη τραγωδία. Και πραγματικά δεν βρίσκω λόγια για αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν το παιδί τους, για αυτό τον άνθρωπο, για αυτό τον νέο άνθρωπο που έχασε, χάθηκε η ζωή του τόσο προώρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι να προσέχουμε όλοι ώστε να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Και να δούμε, το λέω ευθέως, αν ακόμα υπάρχει δυνατότητα να πάρθουν κάποια μέτρα. Είναι, ξέρετε, δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που γίνονται επικίνδυνα όταν τολμούμε και κάνουμε μια κίνηση η οποία δεν χρειάζεται. Είναι γεγονός, όπως υπόθηκε από ό,τι παρακολούθησα, ότι τα παιδιά είχαν βγει στο ψηλότερο σημείο. Δεν είναι ένα σημείο αυτό το οποίο πρέπει να βγαίνουν οι περιπατητές. Υπάρχει ο διάδρομος που μπορούν κάτω, υπάρχει σήμανση, αν θέλετε, υπάρχει μια κίτρινη γραμμή η οποία ξεκινάει μετά από το φρούριο μέχρι το τέλος που είναι ο φάρος, που εκεί δεν πρέπει δεξιά αυτής της γραμμής της κίτρινης να βαδίζουν οι άνθρωποι. Κύριε Φιλιππή, βλέποντας τα πλάνα, ότι αντιλαμβανόμαστε και αυτό που είπαμε νωρίτερα, πόσος πολλής κόσμος ήταν μπροστά στο περιστατικό. Βεβαίως είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει αστυνόμευση για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είναι ένας χώρος σημείο αναφοράς απογευματινού περιπάτου και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό για την πόλη του Ηρακλείου. Εσείς, σαν Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, έχετε βάλει στο μικροσκόπιο κάποια δεδομένα για να ληφθούν κάποια μέτρα που να θωρακίζουν την ασφάλεια των πολιτών? Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω να πω ότι ήδη είχαμε τοποθετήσει και έχουμε τοποθετήσει σκάλες οι οποίες βρίσκονται σε ανατακτά διαστήματα περπατώντας αυτό το λιμενοβραχίωνα, ώστε αν συμβεί να πέσει κάποιος άνθρωπος στη θάλασσα από λάθος ή για οποιοδήποτε λόγο τέλος πάντων συμβεί αυτό, να μπορεί να ανέβει, διότι είναι πολύ δύσκολο να ανέβει κάποιος μετά και να σωθεί. Άρα έχουμε τοποθετήσει μεταλλικές σκάλες για αυτή τη δουλειά. Επίσης έγινε αυτή η σήμανση που έλεγα πριν, ώστε να γνωρίζουν ότι πέραν αυτής της γραμμής δεν πρέπει να βαδίζουν αυτοί που περπατούν στο λιμενοβραχίωνα, γιατί καμιά φορά χτυπάει το κινητό, μιλάνε στο κινητό ή ακούνε μουσική. Κάποιος λοιπόν ξεχνιέται και χωρίς να το καταλάβει μπορεί να βρεθεί στη θάλασσα. Επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα ασφαλείας στο λιμενοβραχίων, αυτοί που περπατούν συχνά το κατανοούν, επειδή έρχεται χειμώνας και με τη θάλασσα δεν παίζουμε, πάρα πολλές φορές το κύμα είναι σε τέτοιο ύψος που είναι απαγορευτικό και για περίπατο. Σκέφτεστε ακόμα και να κλείνετε το λιμενοβραχίωνα σε ημέρες που υπάρχουν πολλά μποφόρ, υπάρχει κακοκαιρία? Ναι, ναι. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι ήδη έχουμε κάνει δύο μέρες τώρα, δηλαδή δύο φορές έχουμε συζητήσει με τον κύριο Λιμενάρχη τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον. Υπάρχει πινακίδα η οποία μετά την όταν έχουμε δύση του ηλίου, μετά τη δύση του ηλίου δεν επιτρέπεται να γίνεται περίπατος. Η ευθύνη μεταφέρεται βέβαια σε κάθε άνθρωπο που τολμά μετά τη δύση του ηλίου να περπατάει. Είπαμε να αυξήσουμε αυτές τις πινακίδες ώστε να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Θα σκεφτούμε και οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω εάν ας πούμε πρέπει να κλείνει το βράδυ από μία ώρα και μετά να μην μπορεί να περάσει κανείς. Όλα αυτά είμαστε σε μία, ξέρετε, ένα γεγονός όταν συμβεί δίνει αφορμή στο να επανεξετάσουμε τα πράγματα, διότι πραγματικά αυτό που στοχεύουμε είναι να μην έχουμε, να μην επαναληφθεί ένα τέτοιο γεγονός. Η αλήθεια είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να κλείνει κάποιες βραδινές ώρες
Ο λιμενοβραχίωνας είναι σημείο αναφοράς ανθρώπων που μπορούν να πάνε και στις 11 το βράδυ να περπατήσουν και κανείς δεν μπορεί να τους το στερήσει. Ναι. Όμως εγώ κλείνοντας αυτήν την σύνδεση μαζί σας και βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε ότι παρά αυτή την τραγωδία βγαίνετε σήμερα να συμβουλέψετε τους πολίτες. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι πολίτες που κυρίως περπατούν τη νύχτα στο λιμενοβραχίωνα? Ναι, θα ήθελα να πω πρώτον ότι θα πρέπει να περπατούν στο διάδρομο αυτό που είναι ακριβώς για περίπατο και όχι ούτε καν στο πρώτο επίπεδο, που και εκεί υπάρχει μια δυνατότητα κανείς να περπατά, διότι υπάρχει το προστατευτικό, το άλλο τείχος που στο πάνω σημείο είχαν ανέβει τα παιδιά. Θα έλεγα ότι ας αποφεύγουν. Ας αποφεύγουν αυτοί οι άνθρωποι που πάνε εκεί και θέλουν να ψαρέψουν. Δεν είναι ανάγκη. Υπάρχει άλλος χώρος, δεν είναι ανάγκη να βγαίνουν εκεί πάνω. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρούν αυτό που έλεγα πριν. Να μην πηγαίνουν στην άκρη και να έχουμε το φαινόμενο κάποιο παιδί να πέσει και, αν θέλετε, μεγαλύτερες ηλικίες να πέσει μέσα στη θάλασσα. Απλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν στο να μην έχουμε τέτοια γεγονότα. Κύριε Φιλιππή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα εξετάσουμε, αν θέλετε, με όλους να δούμε τι πρόσθετο μέτρο μπορούμε να πάρουμε πραγματικά για να βοηθήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι ένας ωραίος χώρος. Βεβαίως. Κύριε Δασκαλάκη, μια τελευταία κουβέντα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ο λιμενοβραχίωνας πραγματικά είναι όμορφος και αξίζει τον κόπο οι άνθρωποι να κατεβαίνουν στο λιμάνι. Είναι το παλιό Ενετικό λιμάνι, είναι το φρούριο του Κούλε. Πραγματικά είναι όμορφα. Άρα ας το χαιρόμαστε, χωρίς όμως να έχουμε τέτοια δυσάρεστα γεγονότα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλιππή, για την σύνδεση και βεβαίως να εκφράσουμε για μία ακόμη φορά τα θερμά μας συλληπιτήρια αλλά και τη συμπάθειά μας σε αυτήν την οικογένεια που θρηνεί τον χαμό του δικού της παιδιού. Μακάρι να είναι και το τελευταίο περιστατικό.